στα χέρια του Κωνσταϊσά. Θα την πάρουν ο Πέλεβιτς όμως, θα κλέψει 2-1 τώρα και πρέπει να είναι εύκολο το 2-0 για τον ΠΑΟΚ το πέντε νικηφόρο. Και αυτή είναι η μοναδική της νίκη στα παιχνίδια. Για να δούμε ο Σάβιτς με 4 προσωπικούς πόντους. Τρομεγγέλ, τερματοφύλακας εκεί ο Σάβιτς, θα την κατεβάσει. Γαλακτερός. Είναι το τρίποντο εύστοχο, το εντυπωσιακό ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ. Το ξεκίνημα που δεν είχε στη Μόσχα και το έχει εδώ στην Πορτογαλία. 7-0 ο ΠΑΟΚ. Δείτε ξανά την προσπάθεια του Νάσου Γαλακτερού. Πρέλεβιτς. Βρίσκει το διάδρομο. 0-9 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Με το Χαβρίλια στην πλάτη του. Γαλακτερός. Ήταν εύστοχο στο πρώτο τρίποντο που επιχείρησε. 2-2. Άλμα. Για να δούμε τώρα τον Γαλακτερό. Το πρώτο άστοχο τρίποντο rebound όμως από τον Πρέλεβιτς. Βούτυρο στο ψωμί του Σέρβου. Γιαννούλης για τον Κόρφα. Πρέλεβιτς βρίσκει τον Γιαννούλη. Εκεί ο νεαρός δεν έχει πρόβλημα παρά το άλμα του Κωνσταντινίδη του πρώτου μηχρόνου. Ο Σάβιτς προσπαθεί εκεί με τον Αβρίλια. Σεισματάρει στο Σέρβο στο φόλο από τον Γαλακτερό. Όμως θα σμπρώξει τον ΠΑΟΚ. Είναι 3-2. Η πάσα για τον Σάβιτς. Καλάθι και φάουλ. Ντούρις με τον Λισμπόα. 9 δευτερόλεπτα. 7. Το τρίποντο από τον Σάβιτς είναι εύστοχος ο Σέρβος. Στην εθνική. Κόρφας. Πάσα χαμηλή για τον Γιάκοβιτς. Επιμένει. Γυρίζει ως τον Γιάκοβιτς. Είναι εύστοχος. Να και το πρώτο καλάθι από τον στο Γιάκοβιτς. Διαφορά και πάλι στους 6 πόντους. 25. Το γαλλικά μιλούνται από 11 εκατομμύρια σίγουρα που είναι οι κάτοικοι της Πορτογαλίας. Τα παιχνίδια για αυτόν τον όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και βεβαίως να πιει και αρκετό νερό στο όνομα της Ολύμπια Λουμπλιάνας. Για τον Σάβιτς στέκεται ο Σέρβος μπροστά στον Κωνσταϊσάο, εύστοχος. 35-33. Σάβιτς τώρα με τον Κωνσταϊσάο. Ο Σέρβος έμπειρος και με τον όγκο του βρίσκει τον Σάβιτς, ο οποίος βρήκε κοιμόμενο τον Κωνσταϊσάο. Ο Σέρβος συνεχίζει το καλό παιχνίδι. Συνεχίζει το δικό του αγωνιστικό πρόσωπο. Ήταν ο μόνος που διασώθηκε ως αντεχεί. 13 πόντους. Έκαστος το καλό κλέψιμο από τον Κόρφα γρήγορα στον εφνιδιασμό. Αυτή τη φορά δεν θα αστοχίσει ο Τζον Κόρφα. Ήρθε γι' αυτός με τον τρόπο του, με τα αστεία του. Ο Γαλακτερός. Εύστοχος γκέλ με τον Κόρφα. Θα περάσει, θα τον κόψει καθαρά ο Γιαννούλης. Τώρα οργανώνει την επίθεση του ΠΑΟΚ. Το τρίποντο από τον Πέλεβιτς είναι εύστοχος ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Ο Σάβιτς όμορφη προσπάθεια. Αυτά είναι από τα αγαπημένα που στήχησαν όμως μέχρι στιγμής. Ο Κόρφας τώρα, να δούμε αν θα απαντήσει με τρίποντο. Είναι εύστοχος ο 32χρονος από το πρώτο μήχρονο. Ο Αμερικανός ο Καβρίλια μπήκε μέσα στο Γιάκοβιτς. Όμορφη προσπάθεια με τον Κωνσταϊσάο. Η άσχημη πάσα τώρα του Πύρες ως το Γιάκοβιτς. Θα φτάσει στο εντυπωσιακό κάρφωμα. Έκλεψε την μπάλα και βεβαίως δεν είχε πρόβλημα να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του και να ισοφαρίσει το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Το Γιάκοβιτς περίμενε μια πάσα, ο Πέλεβιτς δεν θα... Γαλακτερός, ο οποίος πρέπει να εκμεταλλευτεί κάποτε το ύψος που τον χωρίζει με τον Λισμπόα. Σάβιτς θα δοκιμάσει και πάλι την ατομική προσπάθεια, όχι, εμπιστεύεται την τύχη στο Γαλακτερό. Τρίποντο γκολ. Μια εκπληκτική προσπάθεια από τον Άσο Γαλακτερό, η οποία φέρνει τον ΠΑΟΚ ένα πόντο πίσω, αλλά έχει δικαίωμα για μία βολή. Ο Νάσος Γαλακτερός πρέπει να τρέξει ο ΠΑΟΚ, σε ό,τι ελπίδες του απομένουν. Ο Κόρφας θα ευστοχίσει στο